Τουρκικό δικαστήριο έδωσε εντολή να αποφυλακιστεί υπό όρους ο επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Taner Kılıç. Η δίκη ωστόσο θα συνεχιστεί παρά την κριτική που έχει ασκηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι 10 ακτιβιστές βρίσκονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για διασυνδέσεις με τον κληρικό Φετουλάχ Γκιουλέν, που σύμφωνα με την Άγκυρα βρίσκεται πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Κάθομαι στο δικαστήριο μαζί με υψηλόβαθμους διπλωμάτες από όλο τον κόσμο. Δίπλα από τους πρόξενους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και τόσων άλλων χωρών. Υπάρχει μεγάλη στήριξη τώρα για τις υποθέσεις αυτές. Ο κόσμος κατανοεί ότι η υπόθεση αυτή έχει γίνει σύμβολο της υποβίβασης του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Ο Taner Kılıç βρισκόταν σε φυλακή στη Σμύρνη τον περασμένο Ιούνιο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τρομοκρατία. Αν κριθούν ένοχοι, οι ακτιβιστές κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε φυλάκιση 15 ετών.